μέρα για να. Λοιπόν, είμαστε στο θέατρο Κάπα. Θα ξεκινήσουμε ότι την εντυπωσίαζε ότι και εσύ παίζεις. Και μετά το Πάσχα. Θα είμαστε και μετά το Πάσχα. Τότε θα έρθουμε να σας δούμε. Ωραία. Εντάξει. Τι κρίμα που εσύ δεν θα έχεις την τύχη να πας να το δούμε. Το όχι, ρε παιδιά. Μπορώ όμως να στείλω σε τυβιτάκια. Άμα θέλεις, το πρόβλημα. Θα σε δει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή που δεν κάνει κάτι. Δεν παίζουμε, είμαστε και εμείς δευτερόλεπτα. Όχι, είπα, θα σε δει στον DVD που δεν κάνει κάτι. Εντάξει. Είμαστε λοιπόν στο θέατρο Κάπα, στην Κυψέλη, και κάνουμε ένα έργο που λέγεται Αντίο Ντελ Πασάτο. Είναι ελληνικό, της Λίας Βιτάλη. Και παίζει η Ράνια Οικονομίδου και εγώ και η εικόνη Ζήκου. Και έχει να κάνει με την ιστορία μιας μάνας και μιας κόρης, οι οποίες συναντιούνται, κατά το θεατή, κατά το αναγνωστικό κοινό, τέλος πάντων, υπό μια συγκεκριμένη συνθήκη που δεν θα ήθελα να σας την πω, γιατί αποκαλύπτεται στα μισά του έργου, και λύνουν όλα τα προβλήματά τους. Τα οποία υπήρχαν ή υπέβοσκαν, όπως πολλές φορές σε μια σχέση, υπάρχουν θέματα τα οποία τα βάζουμε σε μια ντουλάπα και κάποια στιγμή σκάμε και όταν το Βασούλη, η κόρη, εγώ δηλαδή, ήταν 13 χρονών, είχε συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Και όταν, μία που, που συνέβη και μία που το θάψανε. Δεν ξανασυζητήθηκε ποτέ. Άσχημο. Πολύ. Προφανώς. Πολύ άσχημο, πολύ σκληρό και για την ίδια και για τη μάνα. Και από τα 13 τότε που συνέβη λοιπόν, εγώ τώρα το Βασούλη είναι 35, ας πούμε, μετά από 22 χρόνια. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντώνται όμως οι δυο τους. Όχι. Υπάρχει σχέση εξάρτησης μάνας-κόρης. Υπάρχει σχέση μεγάλης αγάπης και μεγάλου μίσους. Είναι τέτοιο σαρφάγο. Μάλιστα. Άρα είναι ένα πολύ δυνατό έργο με πολύ δυνατές ερμηνείες. Για να κλείσω. Έχω να σου πω. Έχει ενδιαφέρον όμως. Έχω να σου πω ότι έχουν έρθει πολλοί άντρες. Σε διέκοψα από κάτι. Όχι, όχι. Έχουν έρθει πολλοί άντρες. Είχα βρει κανένα ενδιαφέρον. Ναι, γιατί βλέπουν. Ή τη σχέση τους με τη μάνα τους οι ίδιοι. Ή τη σχέση της μάνας με την αδελφή τους. Το που οι άντρες. Το βλέπω και τον αδερφό μου που μου λέει πάντα μαζί με τη μαμά, επειδή μου συνέχεια όλο κάτι έχετε να πείτε. Οι άντρες, τα λέμε αλλιώς τα πράγματα. Ένα δικό σας κώδικα. Να. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε. Η δική σου σχέση με τη μητέρα σου και αυτό που μοιράζεστε σε επηρέασε στο πώς δούλεψες αυτή την παράσταση. Δηλαδή, ίσως τρυφερότητα που βγάζεις ή κάποιες δικές σου ατάκες. Όταν το δουλεύαμε, ανέτρεξα πολύ στη σχέση μου με τη μάνα μου και το πώς ήμουνα και πιο μικρή και μεγαλύτερη. Δεν έχει καμία σχέση η σχέση με τη μάνα μου με το έργο αυτό, αλλά υπάρχουν κοινά. Πώς σας το πω, στην αγάπη. Βέβαια, γιατί η αγάπη είναι μία. Και αυτό θα δουν όλοι όσοι θα έρθουν